Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε το νερό και την ζάχαρη να βράσουν για 5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, τα κατεβάζουμε και αρωματίζουμε με τις βανίλιες και το χυμό λεμονιού. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βάζουμε το αλεύρι. Το μπέικιν, τις βανίλιες, τη μαστίχα και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Απλώνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο σκεύος. Πασπαλίζουμε το χοντρό σιμιγδάλι και ψήνουμε στις 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αναμειγνύουμε το γάλα με την ζάχαρη και τον ιζεστέ. Τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο και τις βανίλιες. Χωρίζουμε τη βάση σε δύο μέρη. Με κρύο σιρόπι σιροπιάζουμε την κρύα βάση. Απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα Σιροπιάζουμε ελαφρώς το πάνω μέρος Καλύπτουμε το γλυκό και ρίχνουμε το υπόλοιπο σιρόπι. Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!